το link εδώ και 4 μέρες και κοντεύουμε ήδη τις 100 εγγραφές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν καλό. Από την εμπειρία σας. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο και θα ανέβει πολύ ο αγώνας αυτός γιατί δίνεται ψυχή. Θέλω να σας πω ευχαριστώ που με έχετε κάνει ραφνιώτησα. Από ένα τηλεφώνημα του Γιάννη του Μαρή που με έπαιρνε και δεν το σήκωνε, είναι η αλήθεια. Συγγνώμη Γιάννη, είχα κάνει τεράστιο λάθος. Μετά την απαγωγή που με πήγαγε ο Βασίλης ο Σπαντούρος και με έπειτα από το ένα χέρι ένας δήμαρχος στα δύο πρώτα χρόνια και από το άλλο άλλος δήμαρχος με έχουν κάνει εδώ μέχρι και Γαμπρόπουλο και λέγαμε τίποτα. Οπότε θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και να πω σε όλους εδώ τους δημότες ότι δεν είναι δεδομένο η βράβευση που σας γίνεται σήμερα. Έχω πάει σε πολλούς δήμους. Δεν τους ενδιαφέρει καν να τρέχουν οι δημότες τους. Το θεωρώ εξαιρετική πρωτοβουλία και πολλά συγχαρητήρια. Και επειδή παρακολούθησα όλα τα γεγονότα, τα δυσάρεστα της Ραφίνας και με πονούσαν πραγματικά, πλέον είδα ότι ο Δήμος δεν είναι μόνο στις χαρές, αλλά είναι και στους αγώνες και στις λύπες μαζί, με ένα πολύ 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 ανθρώπινο πρόσωπο και χωρίς εξουσία. Γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη κιόλας για το θάρρος που παίρνω, δυστυχώς ο Δήμαρχος είναι τώρα, έχω φτιάξει κάτι χωρίς το όνομα Δήμαρχος επάνω, αλλά με το, γιατί δεν υπάρχουν αξιώματες αυτές τις μέρες, να βραβεύσω εγώ με τη σειρά μου την... Ευχαριστώ πολύ. Ως δήμαρχος αυτής της πόλης, θέλω να. Δεν είχα σκοπό να ξαναμιλήσω, αλλά με αναγκάζει τώρα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι προχωράμε μπροστά, όμως δεν ξεχνάμε όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Είναι υποχρέωσή μας να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στην πόλη. Ξαναχτίσαμε τις βασικές δομές και υποδομές. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Σε μια άλλη αίθουσα πριν από μερικές μέρες. Στην βράβευση των μαθητών που αρίστευσαν, ανακοίνωσα ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποδέχθηκε την πρότασή μας και θα κατασκευάσει ένα νέο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ ύψους 300.000, καλυπτόμενο ένα στρέμμα στο αθλητικό κέντρο του Νέβουτσα. Και σήμερα θα ανακοινώσω από μια άλλη εταιρεία ότι θα γίνει το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στο Κιούπι, θα γίνει μια πανέμορφη αθλητική εγκατάσταση, καθώς και το ανοιχτό αθλητικό το μπάσκετ πάλι. Πάνω στο Λευκόνα. Όλα αυτά θα γίνουν πριν από το Πάσχα. Και να κάνω και μία δήλωση, επειδή υπό... επόμενη εβδομάδα αποκαθίσταται και το ξύλινο σπίτι, μια χορηγία από την πρώτη στιγμή που είχαμε ασφαλίσει, αλλά ήθελε ένα χρόνο να αποκατασταθεί ένα ανέμορφο ξύλινο σπίτι, πολύ μεγαλύτερο, γύρω στα 105 τετραγωνικά, αν θυμάμαι καλά. Άνθρωπος δαπάνησε πάνω από 100.000 ευρώ. Για να αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του Νέβουτσα. Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα είναι εκεί και δράπτουμε από την ευκαιρία της δήλωσης του Σκούρου του Λουκάτου που ανακοίνωσε ότι θα βραβεύονται στον Αραφήνιο δρόμο για εκπληκτική διοργάνωση. Αυτοί είναι οι αθλητές που βελτιώνουν τον χρόνο. Έτσι, γιατί να μην ανησυχούν αυτές τις 10 χιλιόμετρα, θα ξανατρέξουν στα 5 για να βελτιώσουν τον χρόνο. Και η ευγένεια και η ομόνια φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει την πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.